κάνετε? Πήγανε πέτρες. Πώς είστε? Πολύ καλά. Πάμε. Έχουμε ωραίες αφήξεις από τα γενέθλια του Ρουβά. Να δείτε κλάμα. Αφού θέσαμε το θέμα. Έχουμε πλάνο καθαρότατο τώρα. Ναι, τώρα έχουμε ωραία πλάνο. Τι να κάνουμε, εμάς δεν μας καλέσανε. Τι να κάνουμε. Α, ο Σάκης. Ο Σάκης. Ανανεωμένος. Με την παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Το είδα χθες. Είναι άλλος ο Σάκης. Κοίτα, πάγωσε το λίγο ρε Σιρένα, κοίτα το πρόσωπο. Παιδιά, υπάρχει μια φωτογραφία μου στο Instagram που δεν είναι τόσο ωραίος. Είναι ίδιος ο Παρατήρης. Ίδιος ο Παρατήρης. Παναγία μου. Τι έχει γίνει. Που κάνει λίγο Σάκης, ότι έχει τσιμπηθεί λίγο στο μέτωπο. Πού του πρόλαβες να το δεις. Το είναι παιδιά, είναι παιδιά, σας ορκίζω. Αλλά η Σάσα ξέρει από αυτά. Δεν ξέρω, αλλά το βλέπω πολύ. Επειδή μου, εδώ πέρα έχει ένα σφίξιμο Σάκης. Τώρα είναι πολύ λίγο αυτό το δείτε. Λάμπει, ρε παιδί. Εσύ δηλαδή τώρα από αυτό το πλάνο, όχι, το όχι, μακρινό. Όχι, λέω ότι είναι λαμπερός πολύ αυτό. Ξέρεις τι, άκου λίγο. Είχε, ρε παιδί μου, μια θολούρα εδώ. Μιλάς εσύ. Κούραση. Κι εγώ μιλάω, εγώ το έχω παρατηρήσει. Δεν έχω καλά θέμα, θεούλα μου. Κοίτα. Φαίνεται και πιο στενός φαίνεται. Πιο τσίτα και από την Κάτια είναι, ρε παιδιά. Έλα βρε Σάσα. Κοίτα, εγώ δεν ξέρω αν έχει κάνει, αλλά έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος που είναι superstar. Εννοείται. Και Botox να κάνει, και, δηλαδή ένας άνθρωπος του μεγέθους του Ρουβά, όπως όλοι οι superstar στον πλανήτη. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχει κάνει ο άνθρωπος. Όχι, και πιστεύω δεν έχει κάνει γιατί είναι νέος ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον μπορεί και να κάνει, γιατί είναι η δουλειά του τέτοια. Εσύ έχεις μείνει σε αυτό. Έχεις μείνει στο παλιακό που λέγεται Botox. Υπάρχουν τόσες άλλες θεραπείες. Έχει κάνει μια άλλη θεραπεία ο Ρουβά. Όχι, αλλά είναι λίγο. Είπα ότι ίδια πράγματα θα μπορούσε να κάνει. Τι κάνει εσύ. Κάνε και θα δει. Επειδή κάνει εσύ. Όχι καλέ. Και επειδή είναι και ηθοποιό, μπορεί να το τσιτώσει πολύ για να έχει τι εκφράσει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Είναι πιο πολύ τραγουδιστή όμω. Ναι, αλλά τώρα το έχει γυρίσει. Δεν λέει κάτι να πει. Και τώρα η νύχτα ψηλοτελειώνει, Ρεσί Γιώργο. Εσύ ένα μπότο ξέμαθε εκεί. Αυτό που εγώ μέχρι εκεί φτάνω, ρε Φέιμ. Μέχρι εκεί. Τα πετά. Τι άλλη θέση υπάρχει για να κάνει. Υπάρχουν μεσοθέσει. Αυτή μα κάνει το Διονύση εδώ πέρα. Και τα μα δεν τα βλέπουμε στην εκπομπή, δεν τα συζητάμε συνέχεια. Δεν παρακολουθεί ο Θέμης προφανώς. Πάμε να δούμε τις ευχές που του έκανα του Σάκη. Παρακαλώ. Υγεία, παιδιά. Υγεία και ευτυχία. Χαρά. Χαρά. Χαμόγελα. Να ζήσει το αγόρι μας. Τον αγαπάμε πολύ. Να είναι έτσι πάντα λαμπερός. Όπως να είναι αυτό που έχει καταπιεί το φως και το βγάζει προς τα έξω, να συνεχίσει να το κάνει. Να τα χιλιάσει και να μας δείχνει τον τρόπο που κάθε όνειρο μπορεί να γίνεται πραγματικότητα όπως τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πάρα πολλά. Η υγεία να έχει, να τον χαίρεται η όμορφη, πανέμορφη οικογένειά του. Είναι από κάτι. Είναι η κάμερα με την αυτό το βράδυ. Είναι τα φώτα. Είναι όλοι σαν να έχουν κάνει φώτα. Δηλαδή, η Χριστή του είναι έτσι. Και ο Μαραντίνης έτσι. Και ο Νίνο είναι όλοι, κοιτάξτε πως είναι έτσι. Όλοι έτσι είναι. Σαν να έχει κάνει φώτα είναι, αλλά δεν είναι τα φώτα. Ο Καφέρης όμως δεν κάνει φώτα, στο ψάκι. Ο έκανε και δεν του πιέσε του Καφέρη. Απλά είδα τα πλάνα. Δεν του πιέσε του Καφέρη. Είδα τα πλάνα στο Σταρ και εντυπωσιάστηκα με τη λάμψη και το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι είναι όλοι σαν να έχουν κάνει φώτα. Και η Χριστή του που δεν έχει κάνει κοπέλα. Γιατί κάνει μακιγιάζο όμως. Δηλαδή ο Καφέρης γιατί δεν είναι και είναι μαύρος. Γιατί τα φώτα δεν φτάνουν εκεί πίσω. Όντως, σωστό και αυτό. Κατάλαβες,